Φίλοι μου, γεια σας. Καλώς ήρθατε στην κουζίνα μου. Σήμερα το φαγητό που θα κάνω είναι χοιρινό, σπάλα, έχω πάρει περίπου 1,5 κιλό, με πιπεριές, έχω μία κίτρινη και μία πορτοκαλί, ένα κρεμμύδι ξερό, 3 καρότα, και μανιτάρια. Ένα χυμό από το χυμό από ένα πορτοκάλι και το χυμό από 2 λεμόνια. Αλάτι εδώ, πιπέρι, λίγο μπούκουβο και το λάδι μας. Ας ξεκινήσουμε με το κρέας. Βάζουμε πρώτα λαδάκι στη φωτιά και θα βάλουμε το κρέας μας. Θα χαμηλώσω λίγο τη φωτιά μου. Περιμένουμε λίγο να σιγαριστεί καλά το κρέας από όλες τις μεριές του. Θα ρίξουμε το κρεμμύδι μας. Είπαμε χοντροκομμένο το κρεμμύδι, όχι το τρίστη. Τα καρότα μας. Τις πιπεριές μας. Και τα μανιτάρια μας. Θα ρίξουμε πιπέρι μαύρο. Αλάτι. Λίγο μπουκουβό. Όχι πολύ. Τι μας γίνει πολύ το φτερό. Εκεί. Θα βάλουμε το χυμό από ένα πορτοκάλι που είπαμε. Και το χυμό από 2 λεμόνια. Θα τα αφήσουμε να πάρουν λίγο βράση. Θα ρίξουμε λίγο νεράκι. Και θα περιμένουμε να βράσει το κρέας. Τώρα, για συμπλήρωμα, ό,τι θέλετε κάνετε. Θέλετε ριζάκι, πατάτες στιγανιτές, πουρέ, ό,τι σας κάνει κέφι. Εγώ λέω να κάνω λίγες πατατούλες, στιγανιτές. Θα βάλουμε λοιπόν και λίγο νεράκι τώρα και θα περιμένουμε με την ησυχία του να γίνει το κρεατάκι. Θα βάλουμε και λίγο νεράκι. Θέλει περίπου γύρω στη 1,5 ώρα για να γίνει
και θα το αφήσουμε να ψηθεί. Το φαγάκι μας γίνεται, παιδιά, θα γίνει λουκούμι. Έχει τελειώσει το φαγητό. Είναι εντάξει, απλά έχω βγάλει λίγο ζουμάκι εκεί για να κάνω το εξής. Θα βάλω 2 κουταλιές corn flour. Θα το αραιώσω με λίγο νερό. Θα ρίξουμε το corn flour μέσα στο ζουμάκι που είχαμε βγάλει και θα το ανακατώσουμε καλά, πολύ καλά, και θα το ρίξουμε στο φαγάκι μας. Το φαγάκι μου είναι έτοιμο. Εγώ θα το συνοδεύσω με πατατούλες τηγανιτές. Τις έχω εκεί και γίνονται. Τώρα, ό,τι θέλετε μπορείτε να κάνετε. Κάντε λίγο ριζάκι, είπαμε. Κάντε λίγο πουρέ. Ό,τι θέλετε και ό,τι σας κάνει όρεξη. Το φαγητό μας είναι αυτό για σήμερα. Αν σας άρεσε αυτό το βιντεάκι, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου, πατήστε και το καμπανάκι των ειδοποιήσεων και ένα like να ακούσω και τα σχόλιά σας. Τώρα αν θέλετε να κάνετε και μια κοινοποίηση να μας μάθουν και οι φίλοι σας, θα με ευχαριστούσε ιδιαίτερα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.